Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι διεξάγει καμπάνια για την αντιμετώπιση του καρκίνου, εκατομμύρια καρκινοπαθείς βρίσκονται σε δραματική κατάσταση. Το σχέδιο της Κομισιόν με άξονες στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, διάγνωση και θεραπεία, βελτίωση της ποιότητας ζωής, προσκρούει στην ίδια την αντιλαϊκή ευρωενωσιακή στρατηγική για την υγεία. Μπορεί σήμερα η κυβέρνηση να διαφημίζει την καμπάνια πρόληψης καρκίνου του μαστού, όμως η πρόληψη συνολικά είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, όταν σημαντικές διαγνωστικές εξετάσεις, όπως το test PAP, δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Όταν δεν υπάρχει οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που με ευθύνη του κράτους και όχι σαν ατομική ευθύνη, να κατευθύνεται στην πρόληψη. Όταν η πρόσβαση σε γιατρούς και εξετάσεις γίνεται όλο και πιο δύσκολη και ακριβή. Όταν για τη λαϊκή πλειοψηφία, η ποιότητα ζωής, η διατροφή, το περιβάλλον, άλλες σημαντικοί παράγοντες υποβαθμίζονται στο όνομα της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Η έγκαιρη διάγνωση καθίσταται αδύνατη, αφού για ένα ραντεβού με γιατρό, για μια απεικονιστική εξέταση, χρειάζεται ένας καρκινοπαθής να περιμένει έως και 4 μήνες. Αλλιώς να πληρώσει αδρά στον ιδιωτικό τομέα. Όταν όλες οι παρακλινικές εξετάσεις μετακυλίονται στον ιδιωτικό τομέα με μεγάλη αύξηση του κόστους τους. Όταν λόγω της υποστελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων, οι βιοψίες χρειάζονται πολλές φορές μήνες για να διεκπαιρεωθούν. Η διάγνωση και η θεραπεία δεν εξασφαλίζεται ακόμη ούτε σε αντικαρκινικά νοσοκομεία. Στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά, την περίοδο της πανδημίας, σταμάτησαν τα ογκολογικά χειρουργεία λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Οι χημειοθεραπείες καθυστερούν λόγω του κόστους τους. Το ραντεβού για ακτινοβολίες, ακόμα και όταν το Ογκολογικό Συμβούλιο δηλώνει ότι κάποιος ασθενής πρέπει άμεσα να τις κάνει, κλείνεται μετά από 3 μήνες λόγω έλλειψης προσωπικού και μηχανημάτων. Η ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών όχι μόνο δεν βελτιώνεται, όπως ισχυρίζονται υποκριτικά, αντίθετα επιδεινώνεται, αφού δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική στήριξη από το κράτος σχετικά με τη βοήθεια που χρειάζονται στο σπίτι, την ψυχολογική υποστήριξη, τα αυξημένα έξοδα που έχουν. Όταν οι διευκολύνσεις που γίνονται αφορούν σχεδόν αποκλειστικά το κόστος φαρμάκων κάποιων εξετάσεων και για να γίνει αυτό χρειάζεται μια γραφειοκρατική διαδικασία που ο ασθενής καλείται να περνά ξανά και ξανά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ευρωενωσιακής πολιτικής εμπορευματοποίησης και υποβάθμισης της δημόσιας υγείας που υλοποίησαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ. Εν μέσω αναζωπήρωσης της πανδημίας, η κατάσταση των καρκινοπαθών επιδεινώνεται περισσότερο λόγω μετατροπής του συστήματος υγείας σε μια νόσου. Χιλιάδες ογκολογικές θεραπείες έχουν αναβληθεί. Οι ευθύνες της κυβέρνησης πλέον είναι εγκληματικές. Αρνείται να πάρει τα αναγκαία μέτρα προστασίας, αποθεώνει την ατομική ευθύνη, ενώ ταυτόχρονα κλιμακώνει την πολιτική που ευθύνεται για την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος, βαθαίνοντας περαιτέρω την εμπορευματοποίηση της υγείας, τη λειτουργία της με επιχειρηματικά κριτήρια, με τα σχέδια του νέου ΕΣΥ. Είναι ανάγκη να ενισχυθεί ο αγώνας για θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, για έκτακτη χρηματοδότηση και στελέχωσή του με μόνιμες θέσεις, για τη δωρεάν πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με καρκίνο, για την αντιμετώπιση από το κράτος των ελλείψεων σε φάρμακα και εξοπλισμό, για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας στη βάση των σύγχρονων αναγκών και των σύγχρονων δυνατοτήτων.